Αυτή η εκπομπή συμμετέχει ενεργά στο διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μέσω Skype τον Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, καθηγητή Κώστα Καδί. Κύριε Καδί. Καλό μεσημέρι. Αφορμή για αυτή την συνέντευξη ήταν η πληροφορία την οποία ανέλαβα ότι παντρεύεται την τεχνητή νοημοσύνη με την βιοποικιλότητα, με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Ξέρετε, για να επιχειρήσουμε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, πρώτα απ' όλα χρειάζεται επιστημονική γνώση για τα χαρακτηριστικά της. Και στη συνέχεια χρειάζεται να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνει η τεχνολογία για να εφαρμόσουμε σωστές πολιτικές και μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Ξέρετε, η εποχή μας σήμερα χαρακτηρίζεται αφενός από την τριπλή πλανητική κρίση, και λέω τριπλή διότι αφορά την κλιματική αλλαγή, την ρύπανση, αλλά και την απώλεια της βιοποικιλότητας θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα, η απώλεια της βιοποικιλότητας. Και από την άλλη έχουμε την τεχνολογική επανάσταση και τις νέες τεχνολογίες αξιοποίησης τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά λοιπόν, αυτές τις δύο παραμέτρους, έχετε δίκιο, προσπαθούμε να τις φέρουμε κοντά και να αξιοποιήσουμε την τεχνική νοημοσύνη για να πάρουμε τις καταλληλότερες αποφάσεις και να εφαρμόσουμε τα καταλληλότερα μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Και αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο μας και συγκεκριμένα από την Μονάδα Διατήρησης της Φύσης υλοποιούνται δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντα Ευρώπη που κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλετε, μπορώ να... Θα θέλαμε να ακούσουμε ακριβώς πού κινείστε, ποιοι είναι οι στόχοι επιστημονικοί πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βιοποικιλότητας. Το ένα παράδειγμα έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Garten, το οποίο αποσκοπεί ακριβώς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των κρίσιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών που λαμβάνουμε από την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας. Και ακριβώς ο στόχος αυτού του έργου είναι να εφαρμόσει μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία για να αυξήσει τη γνώση μας για τη βιοποικιλότητα, να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση μας σε αυτή τη γνώση, αλλά και για να μας βοηθήσει να πάρουμε καταλληλότερες αποφάσεις για την ορθολογική διαχείριση της βιοποικιλότητας. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε την περίπτωση, για παράδειγμα, μελέτη της χλωρίδας μιας περιοχής και παρακολούθηση των τάσεων με βάση και τις πιέσεις που δέχεται η χλωρίδα μιας περιοχής. Μέσα από την επεξεργασία φωτογραφιών αλλά και πληθώρα άλλων δεδομένων που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να προσδιοριστεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης το ποιο είναι το είδος ή ποια είναι τα είδη που απαντούν στην περιοχή με πολύ μεγάλη αξιοπιστία, με πιθανότητα ακρίβειας πέραν του 90%. Δίνουμε δηλαδή μια απλή φωτογραφία και αξιοποιώντας ένα σύστημα που αξιοποιεί πληθώρα άλλα δεδομένα αλλά και νέες τεχνολογίες, μπορεί να μας δώσει το ποια είναι η ποικιλότητα των φυτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ακόμα πιο κρίσιμο, είναι να βάζουμε στο σύστημα διάφορα σενάρια ανάπτυξης μιας περιοχής και να αξιοποιούμε μια νέα γενιά προγνωστικών μοντέλων βιοποικιλότητας και δικτών κατάστασης του οικοσυστήματος που με προηγμένο τρόπο να δέχονται τα δεδομένα που αφορούν τη χλωρίδα, την πανίδα, τους οικότοπους, τις πιέσεις και να μπορούν να μας προβλέψουν τις επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον
ανάλογα με το ποιο σενάριο θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, αν κάνουμε αυτό, θα επηρεάσουμε αυτά τα είδη. Αν κάνουμε το άλλο, θα επηρεάσουμε άλλα είδη και ποια θα είναι η κατάσταση σε 5, σε 10, σε 20, σε 50 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία τα διαμορφώνουμε. Δεν είναι εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε μόνο στην Κύπρο. Είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές μελέτης σε μερικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν και να πούμε ότι στο έργο αυτό, πέρα από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα με εξειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από 8 διαφορετικές χώρες. Αυτή λοιπόν η πιλωτική εφαρμογή των εργαλείων που θα αναπτυχθεί μέσα από το έργο αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό επίσης, κύριε Κωνσταντίνου, είναι το παράδειγμα μέσα από το ευρωπαϊκό έργο Biomon. Το έργο αυτό τι κάνει? Αξιοποιεί πάλι καινοτόμα εργαλεία, είναι στην προκειμένη περίπτωση παθητικές ακουστικές μέθοδοι παρακολούθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των πουλιών σε γεωργικές περιοχές. Τι κάνει αυτή η προσέγγιση? Χρησιμοποιεί ακουστικούς αισθητήρες και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και σε μια περιοχή μπορεί ανάλογα με τους ήχους που θα καταγράψει ένα σύστημα να μας πει στο τέλος ποια είναι η πτυνοπανίδα της περιοχής με ένα πολύ ψηλό ποσοστό ακρίβεια. Αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο έχει τεράστιες διαστάσεις και πολύ σημαντικές διαστάσεις ως προς την αξιοποίηση μιας τέτοιας μεθοδολογίας, αφού πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι συμπληρωματικό των καταγραφών που γίνονται από τους επιστήμονες διαζώσεις. Μπορεί να συμπληρώσει σε ώρες που δεν μπορεί να είναι εκεί οι επιστήμονες να καταγράφουν, αλλά μπορεί και να ελέγξει τα δεδομένα που παρουσιάζονται, για παράδειγμα, σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μπορεί αυτό το σύστημα να επιβεβαιώσει στο τέλος της ημέρας εάν μια μελέτη είναι σωστή ή δεν είναι, και με αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί να ελεγχθούν πολλές προσεγγίσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι με αυτά τα μέσα, κύριε Κωνσταντίνου, θα γίνει επανάσταση στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας, αλλά θα γίνει επανάσταση και στον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Κύριε Καδίπ, είμαι φανατικός, έτσι, παρακολουθώ φανατικά το National Geographic, το Discovery, άλλα κανάλια που αφορούν την οικολογία. Τέτοιες τεχνολογίες δεν έχω συναντήσει. Μας είχετε εντυπωσιάσει και συνεχίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα της Κύπρου να μας εντυπωσιάζει. Βρίσκεστε 100 βήματα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Ελπίζω να συμβαδίζετε με το να υπάρχει ένας, έτσι, συντονισμός στην λήψη των αποφάσεων και υιοθέτηση το γρηγορότερο αυτών των πολιτικών των οποίων φέρνετε μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει ενεργή συμμετοχή και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο έργο. Οπότε σίγουρα θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών προσπαθειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.